Πού είσαι! Εδώ κοντά! Καλά χρόνια που είναι πολλά. Το YouTube! Μουα. Ναι, ναι. Και τώρα δεν χάνετε εκεί. Με το YouTube. Καλώς το κορίτσι! Πολλά. Με υγεία, με Λάπης. Χαρά! Είπα μέρες που είναι. Παρακαλώ να σας διαβάσει η κάμερα. Να σας διαβάσει η κάμερα. Αργό και σταθερό περπάτημα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και την υποδοχή. Κοίτα, οι περισσότεροι καλεσμένοι έρχονται λίγο πιο. Αχ, μ' αρέσει που ποζάρεις έτσι. Έτσι μου είπες να το κάνω. Ολόσως θα το έκανες. Τι να κάνω τόσα χρόνια στην τηλεόραση. Έχουμε και μια εμπειρία. Χρόνια πολλά πρέπει να λέμε τώρα, ναι. Να πούμε και καλή χρονιά από τώρα. Ναι. Δεν μετράει. Με το καλό να ό,τι έρθει. Λέτε. Ο νέος χρόνος, αυτό είναι το πιο δόκιμο. Δεν θα πούμε καλή χρονιά ενώ δεν ήρθε. Με το καλό να έρθει ο νέος χρόνος. Βάλε μας την τάξη, Βίκη. Θα σας βάλω. Μ' αρέσει η τάξη εμένα. Θέλω να σου πω ότι παρόλο που φόρησα τα κούνι, έχω δει το βίντεο σου. Ναι. Πώς θα δείχνεις 4 πόντους ψηλότερη. Γιατί ήταν σως για μένα. Η αλήθεια είναι το ότι είναι λίγο παραπλανητικός ο τίτλος. Αλλά είναι. Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει κάτσε ίσια. Γιατί βοηθάει. Δεν μπορεί να ανέβει ο τίτλο. Ένα θαυμικό θαύμα. Ένα ματζού. Ότι παίρνει ένα χάπι και ψηλώνει. Η αλήθεια, παιδιά, είναι όμω ότι κάνει διαφορά. Τώρα είναι αλλιώ να στέκεσαι έτσι, όπω λέω στο Vicky's Beat, και αλλιώ να σταθεί σωστά. Δηλαδή, σαν να σου ρίχνουν παγάκια στην πλάτη. Αυτό είναι με τα παγάκια στην πλάτη. Μα αυτό είναι το tip. Αυτό. Αν θυμάσαι αυτό. Κάνει κάτι τέτοιο. Αμέσω στέκεσαι εκεί που χρειάζεται. Άρα λοιπόν εσένα πλέον σε βρίσκουμε στο YouTube. Αχ, δεν ξέρεις πόσο μου αρέσει αυτό, ότι υπάρχει κάτι τόσο δημιουργικό στη ζωή μου. Γιατί είμαι ο απόλυτος δημιουργός της κατάστασης. Ναι. Από τη σκηνοθεσία, τα φώτα, από τη σύνταξη των κειμένων, από τα αντικείμενα που θα βάλω, από την παρουσίαση, ναι, καλά, από προφανώς. Τα πάντα. Δεν είσαι τελειομανής, είσαι. Πολύ. Δεν είμαι. Λοιπόν, εμείς καταλήξαμε με το Θανάση, γιατί το συζητήσαμε πολύ διεξοδικά, ναι, ότι το πάμε πακέτο έπρεπε να τελειώσει. Και καμιά φορά. Ναι, πιθανότατα ναι. Έρχεται η ζωή από μόνη της και μας δίνει μια λύση. Ακριβώς. Την οποία εμείς δεν θα τολμούσαμε να. Όπως το λες και το έχω πει κι εγώ, ότι ναι, εγώ δεν θα έπαιρνα την απόφαση ναι, να το σταματήσω. Γιατί ήταν κάτι που ο κόσμος το αγαπούσε πάρα πολύ, το περιμένανε πώς και τι, και ακόμη με ρωτάνε πότε θα αρχίσει το πακέτο κτλ. Υπήρχε κόσμος που είχε κρεμότητες ακόμη στη ζωή του που δεν τις τακτοποίησε και μπορεί εμείς να τον βοηθούσουμε. Αλλά πραγματικά μπορεί να έχει κάνει και τον κύκλο του. Και εγώ δεν θα το αποφάσιζα να τον κλείσω τον κύκλο. Ήρθε λοιπόν το σύμπαν με έναν τρόπο νομοτελειακό και μου επέβαλε μια κατάσταση, η οποία για καλό ήρθε. Κοίταξε, για την εξέλιξη. Αν διαβάσει. Δεν διαβάζω τα μηνύματα του. Αν διαβάσει το βιβλίο που έγραψε. Το βιβλίο μου. Ναι, λες να το διαβάσω. Αν το διαβάσει προσεκτικά, θα δει ότι μπορεί και να το προκάλεσε. Πιθανότατα. Δηλαδή, ναι, μπορεί μέσα σου και εσύ να ήξερε ότι αυτό πρέπει να τελειώσει. Συνειδητή σκέψη τέτοια δεν είχα κάνει. Αλλά από τη στιγμή που συνέβη, γύρισε όλη μου η συνειδητότητα στο ότι είμαι σε μια άλλη κατάσταση και πάω μέσα από εκεί να κάνω άλλα πράγματα και να δημιουργήσω άλλα πράγματα. Και ότι αυτό ήρθε για κάποιο λόγο. Mm. Το δέχομαι και προχωράω. Κοίτα. Για σένα είχε κλείσει ο κύκλος, γιατί λένε ότι καμιά λέω φορά. Ότι όχι, εγώ δεν ακόμη θα το... και αν δεν είπε ότι θα κατέβαζε το διακόπτη. Μερικές φορές μένουμε σε μια κατάσταση, μένουμε σε μια πραγματικότητα. Είναι η αποκεκτημένη ταχύτητα. Είναι η παγίδα των βολικών συνθηκών. Μας βολεύει. Ήταν κάτι που ήταν πολύ δυνατό. Πλην όμως εγώ δεν μετεξελίχθηκα μέσα σε αυτή τη διαδρομή. Αλήθεια είναι. Έδωσα πολύ συνέστημα, θεωρώ, και στον κόσμο που ερχόταν εκεί και στον κόσμο που με παρακολουθούσε από το σπίτι. Και το συνέστημα είναι η πιο υψηλή δόνηση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Και γι' αυτό είμαι πολύ ευτυχής και ευλογημένη, θεωρώ τον εαυτό μου. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι και εγώ μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα. Το καλοκαίρι, όταν χαιρέτησες. Αποχαιρέτησες μάλλον την εκπομπή. Είπες ραντεβού γενικά του χρόνου. Γενικά. Είπες γενικά, είπες και λοιπά. Ναι, ναι. Νομίζω ότι είπες και ραντεβού του χρόνου. Νομίζω και είπα, δεν θυμάμαι κιόλας. Ναι. Νομίζω ναι, γιατί. Δεν είχες καμία ένδειξη, κανένα σημάδι ότι μπορεί του χρόνου να ξεκίναγε η εκπομπή. Προσωπικά ξέρεις, καμία. Φθηνόπωρο χωρίς εσένα. Ένδειξη. Καμία. Εγώ. Όχι, αντιθέτως. Με κάλεσε και η διευθύντρια προγράμματος, με ρώτησε αν είμαι ευχαριστημένη με την ομάδα αυτή που έχω. Κανονικά. Ναι. Όπως και τον προηγούμενο χρόνο και τον προπροηγούμενο. Μεταξύ μας όλοι έχουμε περάσει από αυτό, τουλάχιστον εγώ έχω περάσει. Που εσύ ενώ... είχες 14 χρόνια εκπομπή στο prime time. Όχι, δεν είχα 14 χρόνια. Αυτή είναι μια βασική διαφορά, θέλω να σου πω. Έχει διαφορά. Και είχες επιτυχίες 17 χρόνια έτσι σε ένα κανάλι το ίδιο. Όχι. Μπράβο. Και αυτό μια διαφορά. Ναι. Κρίμα, Θανάση. Εγώ με την πολύ μικρή φύρα μου λοιπόν. Θυμάμαι ότι κάναμε κάποτε μια εκπομπή. Παλιά, στο Star, και σε μήνα ήταν, θυμάμαι. Ναι. Όπου ένας πολύ κολλητός μου πήγε στο κομμωτήριο και του λένε: ακόμη την εκπομπή. Και με παίρνει τηλέφωνο, του λέω: όχι, καλέ, πλάκα κάνεις. Είναι δυσάρεστο να το μαθαίνεις έτσι. Και, και πώς το έμαθα εγώ, από τρίτο-τρίτου. Ναι. Τρίτο, ξέρεις κλπ. Ναι. Θέλω να πω ότι δεν είναι καινούριο αυτό που σου συνέβη. Πάντα συνέβαινε.
Δεν είναι καινούργια. Ναι, είναι διαφορετικές οι συνδεταγμένες μας όμως. Ναι. Ωραία. Ας τις δικές σου συνταγμένες είναι πολύ λόγο. Τι να κάνω, εγώ τι εμπειρία είχαμε να μοιραστώ. Ας μιλήσει η Βίκυ για τις δικές σου. Δεν θα πω εγώ κάτι για τις δικές μου. Όλα καλά, εγώ αυτό όλο σας λέω. Εγώ δημιούργησα μέσα από αυτό. Αν δεν γινόταν αυτή η κατάσταση έτσι όπως έγινε, δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να φτιάξω το YouTube, το κανάλι, να μοιράζομαι τον κόσμο όλα αυτά που πραγματικά νιώθω πολύ χρήσιμη να τα μοιράζομαι. Γιατί θέλω να βοηθάω. Μ' αρέσει αυτό, πάντα το είχα. Κάθε πόδι για καλό, δεν λένε. Και ξέρει, είναι και το άλλο. Όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια, κάνει λεμονάδα. Άμα σου δώσει πορτοκάλια, θα δει τι θα κάνει. Ακριβώς. Ε? Μπορεί να κάνει γλαντόζο. Μπορεί. Εσένα, τι είναι αυτό που σε πείραξε πιο πολύ, ο τρόπος ή το ότι. Γιατί το να τελειώσει η εκπομπή είναι κάτι που. Καλέ, αλήμονο. Είναι οκ, okay, έτσι. Καλά, σοβαρολογούμε τώρα. Το έχουμε ξαναπεί, παιδιά. Το κάθε κανάλι δικαιούται να κάνει ό,τι θέλει με τους ανθρώπους του, με το πρόγραμμά του, με τα συμβόλαιά του. Εντάξει, τελικά είμαστε αναλώσιμα όντα. Ναι. Χαίρομαι πολύ. Αυτό δεν είναι μια καινούρια θεωρία που τη λέω. Το ήξερες όμως. Το γνώριζες. Το ήξερες. Ή με τη σιγουριά μιας γυναίκας που κάνει μια εκπομπή 17 χρόνια και είναι πρώτη σε τηλεθέαση, έλεγες αποκλείεται. Όχι, δεν έλεγα αποκλείεται ποτέ. Πάντα έλεγα να δούμε τι θα έρθει στη νέα χρονιά. Ναι. Ποτέ δεν επαναπαύομαι. Δεν θεωρώ στη ζωή μου να άσει μου τίποτα και κανένα. Κοίταξε, άλλο είναι να μην επαναπαύεσαι σε σχέση με το περιεχόμενο της εκπομπής σου και να δουλεύεις γι' αυτό. Και άλλο είναι να νιώθεις την ανασφάλεια ότι μπορεί να σου κόψουν την εκπομπή. Είναι δύο διαφορετικές ανασφάλειες. Κοίταξε, ανασφάλεια δεν ένιωθα γιατί δεν θεωρούσα ότι υπήρχε από χρόνο λόγος για να γίνει. Δηλαδή, στο κανάλι μου γινόντουσαν παραγωγές που κόστιζαν τα υπερδιπλάσια λεφτά από τη δική μου παραγωγή. Για να σκεφτώ ότι μπορεί το κόστος να τους οδηγήσει. Ή δεν μου έγινε ποτέ και καμία τέτοια κουβέντα. Αλλά δεν έχει σημασία. Εντάξει, όλα καλά, τελειώσαμε αυτά. Καλά, προχωρήσαμε. Πας παρακάτω. Γιατί πρέπει να μένουμε στα ίδια. Σου πήρε καιρό να πεις πάμε παρακάτω και καθόλου. Προχωρήσαμε. Θανάση μου καθόλου. Ευτυχώς το καλοκαίρι μου στη φάση που έγραφα το βιβλίο και με βοήθησε τόσο πολύ αυτό που έγραφα σε σχέση με αυτό που ζούσα. Ουσιαστικά εγώ το έζησα το βιβλίο, παιδιά. Ναι, το βίωσα. Ναι. Ήταν τελείως βιωματικό. Και είχες και την ευθύνη του να πεις σωστά τα πράγματα στους άλλους. Ακριβώς. Γιατί... Και έλεγα, είναι μεγάλη ευλογία που βλέπω τη θάλασσα. Βλέπω τον ήλιο. Αναπνέω. Σηκώνομαι, είμαι γερή. Έχω να πιάσω το φαγητό. Δηλαδή τώρα αυτά τα πράγματα, παιδιά, πολλοίς κόσμος δεν τα έχει. Ναι. Έχεις δίκιο και απλώς αυτό θέλει λίγο χρόνο για να το σκεφτείς. Φυσικά δηλαδή, και στην αρχή χρόνο. Κυριεύεσαι από το συνέστημα. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, επειδή δεν έχω... σε πήραν τηλέφωνο και σου είπαν Βίκυ, ναι, γύρω θα στα μέσα Αυγούστου. Ναι, ναι. Δεν θα συνεχίσουμε το χρόνο. Ναι. Okay. Μέσα Αυγούστου. Γύρω στις 10 Αυγούστου. Είχε γίνει κάτι τότε στο κανάλι. Ναι, είχε αλλάξει η διοίκηση. Πέρασε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θέλει λίγο χρόνο για να συνειδητοποιήσεις τι έχεις. Βεβαίως και θέλει χρόνο. Θα ήμουν ανόητη αν έλεγα ότι. Από τη μια στιγμή στην άλλη, το ξεπέρασα. Το τηλέφωνο δεν πειράζει, όχι, παρακάτω. Βέβαια. Ναι. Ήθελε πολύ διαχείριση και πολύ υπομονή, αλλά αυτά όλα σε προχωράνε και σε οριμάζουν και σου δίνουν και σοφία. Mm. Δεν έβγαλα πουθενά ούτε την έντασή μου, ούτε στους δικούς μου ανθρώπους, σε κανέναν. Τι είπες, δηλαδή κλείνεις το τηλέφωνο. Είναι ο Γιάννης ίσως δίπλα, είναι ο. Ήταν δίπλα ένα συμπαίκτη μου. Εκείνη την ώρα γυρίσαμε από ένα τουρνουά που είχαμε και με άκουσε πώς, ας πούμε, όλη αυτή τη στιχομηθεία. Μου λέει, εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Σε πήραν, λέει, τηλέφωνο να σου το πούν. Ναι, λέει, δεν θα έπρεπε αυτή η συζήτηση να γίνει σε ένα γραφείο. Ναι. Λέω, με συγχωρείς, ναι, έπρεπε να γίνει σε ένα γραφείο και έγινε αυτή τη στιγμή δίπλα σου που εγώ είμαι με το μαγιό το αθλητικό και εσύ το ίδιο και είμαστε με τα χώματα και γίνεται από το τηλέφωνο. Ναι. Εντάξει. Α, το κατάλαβε, δεν χρειάζεται για να το μεταφέρεις. Φυσικά και το κατάλαβε από τα λεγόμενά μου. Αφού δίπλα μου ήταν ο άνθρωπος. Σταμάτησε το αυτοκίνητο στην άκρη για να μπορέσω να μιλήσω. Σου προτείνουν όμως κάτι άλλο, δεν σου είπανε γεια σας. Ενώ σου. Μου είπανε. Υπήρχε μια αντιπρόταση. Ναι, ένα τηλεπαιχνίδι. Γιατί είναι κακό. Καθόλου κακό. Σου πω εγώ δεν είναι κακό. Ναι. Σύνταλες. Απλά εμένα δεν μου ταιριάζει. Αν σου πω τώρα εσύ να βάλε τα κούνια, θα σου ταιριάζει. Τόσο μεγάλη διαφορά είναι. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, αν σου πω βάλε ένα πολύ κλειστό φερμουάρ μέχρι εδώ, θα σου ταιριάζει. Είναι τι του ταιριάζει. Εγώ έχω άλλη τηλεοπτική ταυτότητα και την έχω υποστηρίξει πολλά χρόνια, καταλαβες. Δεν το διαπραγματεύτηκες κανένα, δεις τι είναι, πώς είναι, πώς μπορώ να το κάνω. Δεν το διαπραγματεύτηκα. Δεν ενδιαφερόμουν να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Έχω το δικαίωμα και εγώ να επιλέγω. Καλά, σαφέστατα. Το κανάλι έχει το δικαίωμα να με κόβει και εγώ το δικαίωμα να πω, όχι, ευχαριστώ, δεν θα κάνω το τηλεπαιχνίδι. Δεν θα ήθελα ποτέ, δεν ήταν ποτέ η επιθυμία μου να παρουσιάσω ένα τηλεπαιχνίδι. Νιώθω ότι μπορώ να είμαι πολύ πιο χρήσιμη. Δηλαδή, έχω ενώσει χιλιάδες οικογένειες, έχω δώσει τόσα πράγματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει συνέχεια στην ταυτότητα που έχω δημιουργήσει με το να κάνω το παιχνίδι. Ναι. Είναι αυτό που θέλω να κάνω, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν είναι αυτό που ευχαριστεί. Απλά. Την αγωνία της επόμενης ημέρας την είχες. Σαφέστατα. Και την είχα και εξακολουθώ να την έχω. Γιατί εγώ, όπως ξέρεις, δεν έχω κάποιον να μου μεταΐζει και να με φροντίζει. Βιοπορίζομαι μόνη μου.
Ναι, καλά. Και είναι και θέμα βιοπορισμού το να χάνεις τη δουλειά σου. Δεν είναι. Βέβαια. Δεν είναι απλά χάνεις, ξέρω εγώ, μια εκπομπή στη τηλεόραση που σου δίνει αποδοχή, φήμη, ό,τι άλλο δίνει μια εκπομπή στη τηλεόραση. Ναι. Ο κόσμος έχει την εντύπωση ότι είσαι μια πολύ πλούσια γυναίκα. Ο κόσμος έχει την εντύπωση. Είναι λανθασμένη αυτή η εντύπωση. Εγώ δεν έχω σταματήσει να δουλεύω από τα 19 μου και εσύ το ξέρεις. Εγώ σε ξέρω από τα 19 σου, ηλικία είναι αυτή. Και ξέρεις ότι δεν έχω σταματήσει να δουλεύω. Ναι. Δεν θα μπορούσες να μην δουλεύεις. Ενώ, χωρίς να θέλω να πω σε προσωπικά πράγματα, ο άντρας σου είναι ένας επιχειρηματίας. Οι επιχειρηματίες ξέρεις τι τραβάνε τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια, ναι, η αλήθεια είναι. Μεγάλα δεινά. Ναι. Όλοι οι επιχειρηματίες σε αυτή τη χώρα, με την κρίση, άστος μην το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Ποτέ δεν ήσουν κυρία Κά. Ποτέ. Ήμουν ποτέ. Δεν ξέρω, γιατί σε έβλεπα στη δουλειά, οπότε... Με έβλεπες μόνο στη δουλειά. Ναι. Μπράβο. Ναι. Δεν σταμάτησα να δουλεύω. Ναι. Αυτό δεν τα λέει όλα. Το γεγονός ότι δεν έχεις μία εκπομπή, τι σου στερεί. Έχω μία εκπομπή. Καλέ κανάλι ολόκληρο έχεις, μόνο τι λες τώρα. Έχω μία υπέροχη επικοινωνία με όλο αυτόν τον κόσμο που μπαίνει στο Βίκης Βίτα, γράφει τα σχόλιά του, τους αρέσουν αυτά που λέω εκεί. Συνεχίζω να έχω την επικοινωνία. Πόσα βίντεο τη βδομάδα σκοπεύεις να ανεβάζεις? Ένα κάθε εβδομάδα. Α, γιατί μόνο είναι δύο τώρα. Και... Όχι, είναι τα προηγούμενα που είδες. Ναι. Είναι ένα κάθε Κυριακή. Ανεβαίνει κάθε Κυριακή, τρεις και τέταρτο. Α. Και μάλιστα θέλω να δώσω τώρα δώρα, αν μου επιτρέπετε. Ναι, να δώσω 10 βιβλία. Μα και πέρυσι είχαμε και δώσει. Είχαμε δώσει και φέτος θα δώσουμε. Ωραία. Το καινούριο βιβλίο. Ξέρεις τι έγινε πέρυσι τα βιβλία. Έγινε. Χαμός έγινε. Ξαφνικά άρχισε να έρχονται στα social media μου. Λέω τι έγινε αυτό το βιβλίο. Ναι. Λοιπόν, θα δώσω 10 βιβλία στους φίλους που θα γραφτούν στο κανάλι μου στο YouTube, στο Vicky's Vita. Θα κάνουν subscribe και θα αφήσουν ένα σχόλιο για το βιβλίο για να ξέρουμε να κάνουμε την κλήρωση σωστά. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Εμείς στην εκπομπή να μην δώσουμε τίποτε. Και εσείς δώστε άλλα 10. Να τα δίνεις, ωραία. Βέβαια τα δίνω. Εννοείται, Χριστούγεννα έχουμε. Καινούριος χρόνος μπαίνει. Δεν θα δώσουμε 10 ωραία βιβλία στον κόσμο. Να σου πω, Βίκη, σε ποιον άνθρωπο το είπες πρώτα? Νομίζω πήρα την αρχισυντάκτριά μου. Η οποία φαντάζομαι ούτε εκείνη το γνώριζε. Πού να το ξέρει η κοπέλα. Πήρα την ομάδα, τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά έχουν την αγωνία τους. Τι θα κάνουν, πού θα πάνε, τι θα γίνει. Κατάλαβες. Τελικά πού πήγαν, τι έγινε. Μοιράστηκαν τα παιδιά. Ναι. Δύο κοπέλες δεν έχουν βρει ακόμη δουλειά. Ναι. Δύο άλλα παιδιά και αυτά νομίζω ακόμη σε κάτι site είναι. Η αρχισυντάκτρια και ο βοηθός αρχισυντάκτη έχουν πάει στο Open. Ήταν ένα τέλος εποχής. Εντάξει, αποφάσισαν να αλλάξουν τα πράγματα εκεί οι άνθρωποι, οι καινούργοι που ήρθανε. Δεν ξέρω για ποιους λόγους, γιατί ποτέ δεν μου το συζήτησαν, αλλά είχαν τους λόγους τους, φαντάζομαι. Ναι. Και το κάνανε για μια στρατηγική για μια καλύτερη εξέλιξη. Εσύ γιατί υποθέτεις ότι μπορεί να το κάνει? Υποθέτω για οικονομικούς λόγους. Υποθέτω, γιατί δεν μου είπανε κάτι. Δεν μου είπανε, ας πούμε, έλα να μη συζητήσουμε για τα λεφτά σου για μείωση ή κάτι τέτοιο. Δεν κάναμε τέτοια κουβέντα. Έγινε μια συζήτηση που την έβλεπα στα site, δηλαδή, για το αν θα έπρεπε να πεις την πραγματική σου εμπειρία ή θα πρέπει λίγο να το στρογγυλέψεις. Μήπως δεν πρέπει να τσακωθείς με έναν όμιλο που έχει δύο κανάλια. Μήπως έπρεπε να είσαι λίγο πιο ευγενική. Εγώ ποτέ δεν θα έβγαινα δημόσια να νουθετήσω έναν συνάδελφο για το πώς να διαχειριστεί τα θέματά του ή την εκπομπή του. Δεν μου επιτρέπει η αγωγή μου. Ούτε τώρα θα κρίνω κανένα για αυτά που είπε για μένα. Όχι, δεν θέλω να κρίνεις αυτό. Αν έκανες δεύτερη σκέψη, ότι μήπως είσαι δεν καλά, πρέπει και να μιλήσω. Μη στεναχωρήσω ένα κανάλι, ένα νόμο. Ναι, ένα λεπτό. Έναν επόμενο εργοδότη, ίσως. Ένα λεπτό. Θα φοβόμαστε να πούμε αυτό που πιστεύουμε. Τη γνώμη μας, την αλήθεια μας. Εγώ δεν φοβήθηκα ποτέ μου να πω την αλήθεια μου. Τι μου κονείς κάποιος το δάχτυλο. Δεν φοβάμαι να το πω. Είμαι άνθρωπος που υποστηρίζει τη γνώμη του. Και θεωρώ ότι όταν έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και νομίζω ότι ανήκω σε αυτή την κατηγορία, τη λες τη γνώμη σου. Άφοβα. Να. Ατρόμητη. Δεν θα το έλεγα ατρόμητη. Νομίζω είμαι ένας άνθρωπος που έχει μια ακεραιότητα. Μέχρι εκεί. Το τηλέφωνο σου χτύπησε αμέσως από έναν επόμενο. Από μια επόμενη πρόταση. Βέβαια. Γιατί ξέρεις κάποιος. Αμέσως. Όταν και εμείς τον το μάθαμε, είπαμε, καλά, ξέρεις, αύριο θα έχει πάει αλλού. Άκου να σου πω κάτι. Το τηλέφωνο μου είχε χτυπήσει πριν από αυτό. Βέβαια. Είμαστε βέβαιοι. Γι' αυτό και το έχουμε συζητήσει κιόλας. Είχε τον Ιούλιο. Ναι. Και είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση με μεγάλο κανάλι. Όμως, για λόγους συγκυριακούς καθαρά, δεν ευωδόθηκε αυτό. Γιατί εγώ ακόμη ήμουν δεσμευμένη με το συμβόλαιο στον Α, δεν μπορούσα να υπογράψω εκεί. Αν δεν ήσουν, θα έφευγες τον Ιούλιο. Ναι, βέβαια, θα έφευγα.
Α, θα έφευγες. Ναι, θα έφευγα. Άρα και εσύ μέσα σου κάπως τελειωμένο το είχες. Είχα ακούσει κάτι φήμες, όπως το Θανάσης, όχι βέβαια στο κομμωτήριο. Αλλά τέλος πάντων κάτι σκόρπια λόγια από εδώ και από εκεί. Έχεις ακούσει. Θα περίμενα βέβαια να δω τι θα μου πούνε πρώτα οι άνθρωποι του Α. Έτσι, γιατί για μένα πάντο Α ήταν προτεραιότητα όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν εκεί, γιατί ήμουν 17. Mm. Δεν ήμουν λίγα. Ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Θα περίμενα, θα τους άκουγα, αλλά είχα την πρώτα στην άλλη. Α, και σε ενδιαφέρει η άλλη πρόταση. Ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Ναι. Αλλά είπες όχι για λόγους πρακτικούς, νομικούς. Ναι. Ναι, καθαρά νομικούς, ναι. Ναι. Τηλέφωνο συμπαράστασης φίλων, συναδέλφων αρκετών, υπήρξαν. Αρκετών, ναι. Αλλά όχι μέσα από τον Α. Αλήθεια. Αρκετών εκτός. Μήπως δεν είχες παρέσει εσύ μέσα από τον Α. Εγώ δεν έχω παρέσει από το χώρο γενικά. Δεν έχει, ναι. Οι παρέες μου είναι οι φίλες μου που είναι γιατρός, μία οδοντίατρος ή άλλη, δικηγόρος ή άλλη, μηχανικός ή άλλη. Δεν έχετε κάποιο σύλλογο τηλεπαρουσιαστών. Έχετε. Έχετε. Αν έχετε, να μου πείτε να γραφτώ. Να σου πω, άρα είπες όχι σε μία πρόταση τον Ιούλιο, δυστυχώς. Κάπως έτσι. Άρα είχες και αυτό να επεξεργαστείς μέσα σου και να πεις, κοίτα, έχασα και το άλλο. Ναι, εντάξει, συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Και μετά, μετά τι έγινε. Μετά γίνονται διάφορες συζητήσεις κατά καιρού. Ναι, δηλαδή, δεν γράφονται πράγματα. Ισχύει κάτι από αυτά που γράφονται. Κάποια ισχύουν, ναι. Κάποια ισχύουν. Γίνονται συζητήσεις. Αν είναι να γίνει κάτι, ναι. Θα το φέρει έτσι το σύμπαν το ίδιο και θα γίνει. Ναι. Να το φέρει το σύμπαν, αλλά και εσύ ίσως πρέπει να πάρεις κανένα τηλέφωνο. Εγώ τηλέφωνο δεν παίρνω. Όχι, να πάρει και η Βίκ τηλέφωνο. Δεν θα πάρω τηλέφωνο κανέναν. Τι, θα πιέσω εγώ για κάτι. Εσύ τα έπαιρνε. Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Να πω γεια σας, είμαι διαθέσιμος. Όχι, αλλά μπορεί να επιβίωκα ένα ραντεβού. Να πω ότι έχω και άλλα πράγματα να κάνω. Δεν είναι μόνο τηλεόραση, μπορεί να κάνει χίλια δυο. Αυτά τα χίλια δυο κάνω τώρα. Εγώ κάνω χίλια δυο και τα κάνω πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ που έχω τα βιβλία μου, έχω το YouTube μου. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Νιώθω δημιουργική. Αυτό πόσο γρήγορα αποφάσισες ότι θα κάνεις δικό σου κανάλι. Τελικά, μάλλον γρήγορα το αποφάσισα, γιατί βλέπεις ότι έγινε. Σου έδωσε κάποιο παιδί σου την ιδέα, ίσως. Όχι, όχι. Α, μόνη σου. Μόνη μου, ναι. Ναι. Τι είπες, θα ανοίξω ένα κανάλι. Ναι. Άστο καλό. Το είχες, δεν το έχεις στο μυαλό σου καθόλου από πριν. Κοίταξε. Βλέπω το εξής, ότι τα παιδιά μου, η γενιά η επόμενη από εμάς, δεν βλέπει τηλεόραση. Γι' αυτό σε ρώτησαν στο πανηγύρι. Δεν ήταν ιδέα των παιδιών, αλλά ήταν μια δική μου ερμηνεία πραγμάτων. Που τη βιώνω στο σπίτι. Τα παιδιά μας δεν βλέπουν τηλεόραση. Νομίζω ότι η τελευταία γενιά που βλέπει τηλεόραση είμαστε εμείς. Σωστά. Και επειδή... Εκτός από κάποια προγράμματα τύπου GNTM και αυτά που είναι εξαιρέσεις, ξέρεις, κάτι γίνεται στο σύμπαν. Ναι. Βλέπουν όλοι αυτό. Αν τελειώσει το GNTM, κλείνει πάλι. Ναι, στο δεν επόμενο ξέρω. Project. Ναι. Και εμένα μου αρέσουν και οι άγριες μέλισσες. Εγώ δεν βλέπω GNTM, αλλά βλέπω άγριες μέλισσες, βλέπω κόκκινο ποτάμι. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Όπου οι άγριες μέλισσες θα παίζανε απέναντι από το πάνω πακέτο. Δεν μπορούσε να τις βλέπεις. Έχει επιβιώσει αυτή η απέναντι από το πάνω πακέτο. Θα τη έβλεπα, αγάπη μου, στεναχωριέσαι. Έχει επιβιώσει. Καλά, έχει επιβιώσει. Και από το παραπέντε απέναντι μου. Survivor, έχει βγάλει. Survivor, παραπέντε, τι άλλο. Περίμενε κι άλλο. Masterchef. Masterchef. Οπότε, βλέποντας αυτή την τάση των νέων παιδιών να μην παρακολουθούν πια τηλεόραση, πρέπει να περάσω στο επόμενο βήμα. Και αυτό είναι το να κάνω ένα δικό μου κανάλι. Εντάξει. Εγώ το παρακολουθώ. Δεν έχω κάνει subscribe, θα κάνω όμως σήμερα. Καλά, ρε Νάση, κάνε. Δεν έχει κερδίσει με κανένα βιβλίο. Δεν έχει. Μου έχει στείλει. Δεν έχει τόσο σημασία να κάνει κάποιο subscribe, σου λέω. Ναι, βρε παιδί. Σημασία έχουν τα views. Ναι, φυσικά. Views έχει από μένα. Ευχαριστώ. Ωραία. Και το επόμενο όμως να είναι πάλι έτσι, τέσσερις πόντους, αυτά. Αυτά θα είναι. Εντάξει, τέτοια. Θα είναι όλο στοχευμένο σε αυτό. Στο ζήσε καλύτερα. Ναι. Αυτό είναι το κανάλι. Ναι. Tips για να ζεις καλύτερα. Μπορούμε να δείξουμε λίγο αυτό το τρελεράκι που έχει. Ναι, μπορούμε. Ναι, φυσικά. Ας το δούμε, να καταλάβετε τι είναι αυτό το Vicky's Vita, παιδιά. Μπορείς να κατανοήσεις τους ανθρώπους που σε πήραν τηλέφωνο να σου πούν όλο αυτό, μπήκε στη θέση τους. Να τις πούνε ότι σταματάει η εκπομπή. Ναι. Τον ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Αυτόν τον έναν άνθρωπο. Όταν φαντάζομαι σε πήρε. Ότι μία εντολή θα εκτελούσε και εκείνος. Ναι. Μπορείς... Μα δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, παιδιά. Εγώ δεν έχω κάτι μαζί του, δεν τον ξέρω. Δεν έχω συναντηθεί ποτέ. Άγνωστος. Μου είπε το όνομά του. Δεν τον ξέρω όμως εγώ. Δεν δηλαδή, γεια σας, λέγομαι Παπαδόπουλος, σας τηλεφωνώ από τον Α. Μάλιστα. Α, ναι. Αγνωστό, δεν το ξέραμε αυτό. Μάθετε το. Αυτό πιο εύκολο είναι. Ναι. Πάρε εσύ, γιατί εγώ δεν μπορώ. Ναι. Δηλαδή, άμα ήμασταν από την άλλη μεριά, θα καταλαβαίναμε
ότι δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω. Για sorry, δεν μπορώ να πω στο Χατζηβασιλείο αυτό το πράγμα. Χωρίζεις, λέμε τώρα. Με post-it. Με κάνα μήνυμα. Το στιγμή που με αφήσω παλιά στο τηλεφωνητή γρήγορα. Ναι. Όταν δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις κάποιον άνθρωπο, διαλέγεις αυτή την οδό η οποία μπορεί να μην πιθανόν. Είναι καλύτερη. Εγώ θα το έπαιρνα, διαβάζοντας και το βιβλίο σου, θα το έπαιρνα ως θετικό αυτό. Ότι πιθανόν δεν μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν. Αισθάνονταν οι άνθρωποι που έπρεπε να το κάνουν άσχημα. Ναι. Πιθανόν. Αυτό. Εσύ αν έπρεπε να τελειώσει μια κατάσταση, πώς θα την τέλειωνες ιδανικά? Οτιδήποτε. Σίγουρα διαζώσεις. Φιλία. Πρόσωπο με πρόσωπο. Να κοιτάμε ένα τον άλλον στα μάτια καθαρά και να πούμε ο καθένας στη θέση του. Ναι. Έτσι κάνω. Έτσι τελειώνω εγώ τις καταστάσεις στη ζωή μου. Μπορεί να έχεις τελειώσει μια φιλία, ας πούμε, έτσι, να πας σε κάποιον άνθρωπο, σε μια φίλη σου, σε ένα φίλο σου και να πεις. Δεν έχω τελειώσει καμία φιλία στη ζωή Όχι. μου. Όλοι μου οι φίλοι υπάρχουν στη ζωή μου. Αυτή που ήταν εξακολουθεί. Μια επαγγελματική κατάσταση ή κάτι το οποίο ο άλλος να μην το περίμενε. Να... Δεν έχει τύχει κάτι. Ποτέ δεν δε σου έτυχε να προδοθείς, να πληγωθείς από σχέσεις σου. Από... Βέβαια και μου έτυχε. Μόνο μία φορά. Στιέβεσαι. Τι είμαι εγώ στα πυρόβλητο. Μπορεί να είσαι τυχερή απλώς. Όχι, δεν είμαι τυχερή. Είμαι άνθρωπος και έχω και εγώ όλες αυτές τις δύνες, τις συναισθηματικές που περνάνε οι άνθρωποι. Είσαι ένας άνθρωπος που φαίνεται πολύ δυναμικός και είναι, αλλά ξέρω ότι είσαι πολύ συναισθηματική. Πάρα πολύ ευαίσθητη. Πάρα πολύ ευαίσθητη. Αυτό νομίζω έχει βγει και το έχει καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Με το σύζυγό σου το συζήτησες, φαντάζομαι αυτό. Με όλα, με όλα τα μέλη της οικογένειάς μου. Πάρα πολύ, όλα τα μέλη της οικογένειάς μου. Τι με σου τα είπανε? Παιδιά μου και η μητέρα μου. Τίποτα, ρε παιδιά. Τι να μου πούνε? Ότι όλα θα πάνε καλά, μου λέγανε. Οκ, εντάξει. Ναι, αυτό. Τι να μου πούνε τώρα τα παιδάκια, τώρα και η μαμά μου και ο Γιάννης. Εντάξει, το ξέρω κι εγώ. Μπορεί να. Τι να μου πούνε, να μου δώσουν μια λύση? Μπορεί. Άκου, Θανάση. Εγώ σου κάνω εγώ το δικό σου κανάλι. Ναι, ποιο θα μου το πει, αγάπη μου, αυτό στη ζωή μου δεν υπάρχει αυτό. Τι λες? Στη ζωή σου διαλέγει. Όχι, στη ζωή μου, εγώ διαχειρίζομαι μόνη μου τα θέματά μου. Δεν περιμένω βοήθεια από κανέναν. Πίστεψέ με. Βίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είσαι η τελευταία συνέντευξη της χρονιάς. Είσαι βουρλού. Καλό για να το δούμε. Λέμε. Εύχομαι η χρονιά που θα έρθει να είναι πολύ καλύτερη για όλο τον κόσμο. Εύχομαι να έχουμε ειρήνη, γιατί μένα με ανησυχεί πάρα πολύ όλο αυτό το. Με την Τουρκία, να σας πω την αλήθεια. Να πάνε όλα καλά. Να συνεχίσουμε να χαμογελάμε οι άνθρωποι. Και να βρίσκουμε χαρά στα μικρά πράγματα. Για τον εαυτό σου τι εύχεσαι? Τα ίδια. Τα ίδια. Ωραία συμβουλή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν λοιπόν, όμως, θα μας δώσεις 5 λεπτά ακόμα, γιατί θέλουμε να παίξουμε ένα παιχνίδι. Ναι. Ποιος θα φάει τους πιο πολλούς κουραμπιέδες? Νομίζω σε κερδίζω εκεί. Δεν έχει. Δεν θα προλάβεις ούτε άμα κάνεις.